Να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, την εκπομπή μας. Όπως σας είπαμε, θα μιλήσουμε, με τον κύριο Στέργιο Τζίτζιο, που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Θα συνομιλήσουμε, είναι να τονίσουμε εδώ, υποψήφιος ευρωβουλευτής με τον πολιτικό φορέα Έλληνος Συνέλευσης. Και σήμερα, Δευτέρα, παραβρίσκεται τηλεφωνικά στην πρωινή μας ενημερωτική εκπομπή του Radio Planet. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Τζίτζιο. Καλημέρα κύριε Βιτροπάκη, καλημέρα στους ακροατές του Radio Planet, σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Καλή εβδομάδα. Δύο εβδομάδες, είμαστε τελική ευθεία για τις ευρωεκλογές. Ήσασταν ξανά υποψήφιος, από ό,τι ξέρω. Ναι, ήμουνα και το 19. Η δεύτερη φορά λοιπόν, έτσι. Βέβαια. Η δεύτερη φορά που ξανά στην Κονίστρα. Και έτσι θα ήθελα να, βεβαίως θα μιλήσουμε για την ευρωπαϊκή πολιτική επικαιρότητα, έτσι το πιο σημαντικό είναι αυτό, γιατί δεν είναι οι εθνικές εκλογές, είναι ευρωπαϊκές οι εκλογές, αλλά δεν έχουν όμως και το χρώμα των εθνικών, κύριε Τζίγο. Αν παρατηρήσουμε την δράση των κομματικών μηχανισμών, mm-hmm. αυτή τη φορά θα δούμε ότι δεν έχουν καμία ευρωπαϊκή τοποθέτηση. Ναι, κυρίως ναι, στρέφονται σε αυτά τα εσωτερικά. Εσωτερικά, γιατί δεν έχουν να πούν και κάτι για την Ευρώπη και στην ουσία δεν έχουν να πούν κάτι για την Ευρώπη, γιατί όλοι όσοι βρίσκονται σήμερα μέσα στην Βουλή, πλην δύο νεοσαρθών κομμάτων, όλοι έχουν υπογράψει παράδοση της εθνικής κυριαρχίας, έχουν συνενέσει δηλαδή να έχουμε παραδοθεί σε αυτόν που μας δάνεισε, που ήταν η Τρόικα. Οπότε να πούνε για, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τι, αφού τόσα χρόνια δεν έχουν κάνει τίποτα και παραδώσανε το κράτος. Μάλιστα. Τώρα, Ελλήνων Συνέλευσης και ευρωεκλογές. Να τονίσουμε ότι είστε διορισμένος διευθυντής της Περιφερειακής Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας, των Ελλήνων Συνέλευσης. Έτσι, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε δύο λόγια και για εσάς περισσότερα να σας γνωρίσει ο κόσμος. Εγώ το μόνο που θέλω να πω για να συστηθώ στον κόσμο είναι ότι είμαι ένας Έλληνας πολίτης, ή οποιαδήποτε ιδιότητα δεύτερη και να φέρει ο κάθε άνθρωπος, είτε είναι στον επαγγελματικό του τομέα, είτε είναι σε οποιονδήποτε άλλο τομέα κοινωνικό, δεν ενδιαφέρει την πολιτεία και δεν ενδιαφέρει φυσικά και την Ελλήνων Συνέλευση. Αυτή η ιδιότητα που ενδιαφέρει είναι του Έλληνα πολίτη. Γιατί αυτό είναι το οποίο απουσιάζει και σήμερα από την πολιτεία και δεν έχουμε στην ουσία πολιτεία, δεν υπάρχει κοινωνία, δεν υπάρχει κοινός νους, δηλαδή δεν υπάρχει κοινός τρόπος σκέψης προς συγκεκριμένη κατεύθυνση. Αυτό είναι το οποίο έχει χάσει σήμερα η Ελλάδα και όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χάσει τον προσανατολισμό της. Έχει χάσει την οντότητά της με βάση το καταστατικό χάρτη με τον οποίο δημιουργήθηκε και από Ευρώπη των ανθρώπων και των λαών έχει γίνει Ευρώπη των ιδιωτικών εταιριών και μόνο. Και βεβαίως η Ευρώπη που στη γειτονιά υπάρχει και ο πόλεμος τα τελευταία δύο χρόνια, ένα τεράστιο θέμα που βεβαίως θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για τον Αιγαϊκό, για την ακρίβεια και όλα αυτά. Εσύ λέτε για απελευθέρωση του γένους. Τώρα, πού είμαστε σκλαβωμένοι, κύριε Τζίτζιο? Η Ελλάς έχει δημιουργηθεί από αρχής δημιουργίας του αυτό που λένε νέου ελληνικού κράτους, αυτό έτσι αρέσκονται να το λένε. Έχει δημιουργηθεί ως ένα προτεκτοράτο των τριών μεγάλων δυνάμεων και του δανειστή Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία και τα κόμματα τα οποία δημιουργήθηκαν από τότε μέχρι σήμερα είναι ακριβώς τα ίδια, φιλελευθερισμός Αγγλία, κομμουνισμός Ρωσία, σοσιαλισμός Γαλλία. Με Γερμανό βασιλιά τότε τον Όθωνα, σήμερα με Γερμανό επόπτη με βάση την Τρόικα. Δεν έχει αλλάξει κάτι, οι Έλληνες είναι οικονομικά σκλαβωμένοι. Να το τονίσω, υπάρχει μια οικονομική υποδούλωση και δεν είναι μόνο οι Έλληνες οικονομικά υποδουλωμένοι, διότι εάν δούμε τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όλα τα κράτη χρωστούν. Η Γερμανία αυτή τη στιγμή το εξωτερικό της χρέος ξεπερνάει τα 7,5 τρισεκατομμύρια, της Γαλλίας ξεπερνάει τα 4,5 τρισεκατομμύρια, της Ιταλίας ξεπερνάει τα 3,5 τρισεκατομμύρια και ούτω καθεξής. Άρα βλέπουμε ότι όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα μέσα σε αυτήν έχουμε έναν κοινό πρόβλημα. Είμαστε υποχρέους σε ιδιωτικές εταιρείες, πράγμα το οποίο είναι οξύμορο, διότι η μόνη εγγύηση που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, που ως οντότητα μπορεί και δανείζεται μέσω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και μέσω της Τράπεζας, Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, είναι οι πολίτες των κρατών μελών. Μόνο ο πολίτης είναι η εγγύηση σήμερα για το κάθε κράτος μέλος και για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, πώς είναι δυνατόν, εκείνο το οξύμορο, έχοντας τους πολίτες μου
συγχωρείτε, υπόχρεος να μπορώ να βάζω συνεχώς εγγύηση τους πολίτες τους ίδιους και τον παραγόμενο πλούτο από εμάς. Εμείς εργαζόμαστε. Ο χρόνος και η ενέργεια η δική μας είναι αυτοί που δημιουργούν τον πλούτο. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες είναι ο πραγματικός πλούτος. Εννοείται, ο πολίτης κάνει το... την ναι, πόλη. Ναι, από εκεί και πέρα όμως έχουμε μεταβιβάσει την διαχείριση της νομισματικής και οικονομικής πολιτικής σε κεντρικά καταστήματα, ιδιωτικές εταιρείες, κεντρικές τράπεζες, με, σήμερα με το σύστημα και των funds, ευρωπαϊκών... Και τα funds αυτά εννοείται. Όχι, όχι. Α. Μιλάω ξεκάθαρα για τις κεντρικές τράπεζες κεντρικές. Των κρατών. Ναι. Σήμερα είναι η Τράπεζα της Ελλάδος εδώ, η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτοί ορίζουν την νομισματική πολιτική, αυτοί κόβουν το νόμισμα και μας το δανείζουν. Σήμερα το ευρώ το αγοράζει η Ελλάδα με 2% από τις εμπορικές τράπεζες. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αδιανόητο. Γιατί μεταβιβάσαμε την δύναμη και την δυναμική όλου του συνόλου των πολιτών σε ανώνυμες εταιρείες, οι οποίες έχουν το δικαίωμα, αλλά όχι το δίκαιο, τους παραχωρήσαμε εμείς το δικαίωμα, γιατί εμείς το έχουμε, τους παραχωρήσαμε το δικαίωμα να μας κόβουν το νόμισμα και να ορίζουν τη ζωή μας. Κανονίζουν τον τιμάριθμο, κανονίζουν τον πληθωρισμό, κανονίζουν τις αξίες των ακινήτων, κανονίζουν την ζωή μας. Και αυτό είναι αυτό το οποίο ο πρόεδρος μας, ο κύριος Αρτέμης Σόρας, είπε από την αρχή, ότι είναι αδιανόητο ιδιωτικά μαγαζιά, νομικά πρόσωπα, θετά από τους ανθρώπους, να ορίζουν τον ίδιο τον άνθρωπο. Ναι. Αυτό μπορεί να αλλάξει όσον αφορά να είμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς θα αλλάξει αυτό που εσείς τώρα καταγράφετε? Πάντα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι από το 1900. Πώς θα αλλάξει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλα αυτά? Όλα αυτά που εσείς καυτηριάζετε, έτσι. Τώρα θα σας πω αμέσως. Από το 1979 που μπήκαμε εμείς μέσα, που υπέγραψε τότε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής μόνος του και μετά έφερε το ψήφισμα μέσα στη Βουλή για να συμμετάσχουμε, μόνος του μας έβαλε και είπε ότι το χαρακτηριστικό εγώ σας πέταξα στη θάλασσα, θα μάθετε να κολυμπάτε. Εμείς από τότε μέχρι σήμερα, με βάση το κοινοπρακτικό που έχουμε υπογράψει, έχουμε καταθέσει ένα τεράστιο πλούτο και καταθέτουμε κάθε χρόνο τεράστια ποσά για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τη Συμφωνία Εισόδου. Αυτό είναι το ένα κομμάτι το οποίο δεν το γνωρίζουμε ως πολίτες. Και δεν το γνώριζα και εγώ πριν το 2019, πριν την ενασχόλησή μου. Το κοινοπρακτικό αναφέρει ότι δίνουμε τον ΦΠΑ εις το ακέραιο, το άρθρο 6 και 7 του κοινοπρακτικού μας, από το 87 και μετά, δίνουμε τους τελωνιακούς μας δασμούς ως έσοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλά, γνωστά αυτά, γνωστά. Γνωστά ίσως για εσάς. Ναι. Ένα ποσοστό το καθάριστο εχώριο προϊόντος ως έκτακτη εισφορά και ένα ως τακτική. Αυτά δεν γνωρίζουμε όμως τι ποσό έχουμε δώσει όλα αυτά τα χρόνια. Και αν πάρουμε το κοινοπρακτικό και πούμε ότι αυτό είναι και ότι δεν έχει τροποποιηθεί από εκεί και πέρα με βάση τη Συμφωνία Εισόδου, βλέπουμε ότι εμείς δίνουμε κάθε χρόνο το σύνολο του 24% του παραγόμενου προϊόντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από εκεί και πέρα έχουμε γαλουχηθεί με την αντίληψη ότι εμείς μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μας δίνουν ΕΣΠΑ, μας δίνουν Leader, μας δίνουν παλιότερα πακέτα Delor, πακέτα Sander, μας δίνουν συνεχώς επιδοτήσεις και νομίζουμε εμείς οι Έλληνες και όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες ότι μπήκαμε σε μία Ένωση και η Ένωση αυτή μας ταΐζει. Δεν είδαμε ποτέ όμως να κάνουμε... Ανταποδοτικά. Και, αυτό το ανταποδοτικό... Και αν είναι, έτσι, και αν είναι. Ανταποδοτικά πληρώνουμε για να έχουμε πάλι πίσω χρήματα. Θα πρέπει όμως να δούμε, για να ξέρεις... Είπαμε ΦΠΑ και όλα αυτά. Κύριε Μητροπάκη, θα πρέπει να γνωρίζεις τι έδωσες. Δηλαδή, εγώ αν σας δώσω 10 και εσείς μου δώσετε 1 και εγώ δεν γνωρίζω ότι σας έδωσα 10, δεν μπορώ να πω. Το δέχομαι το 1 το δικό σας. Αλλά αυτό είναι ένα κομμάτι ενός αυστηρού εξονυχιστικού ελέγχου των ευρωβουλευτών. Τώρα για το κομμάτι αυτό που λέμε για την νομισματική πολιτική, πρέπει να γίνει ένα ταμείο να δούμε με ποιον τρόπο ιδρύθηκαν αυτά τα καταστήματα και πάλι με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο ιδρύθηκαν, με την εντολή των πολιτών, θα πρέπει να γίνει αυστηρός έλεγχος στα περιουσιακά του στοιχεία, να δούμε πού πήγανε τα χρήματα αυτά τα οποία τους δίνουμε τόσα χρόνια. Γιατί οι τράπεζες, κύριε Μητροπάκη, δεν έχουν λεφτά. Τα χρήματα είναι των ανθρώπων. Οι τράπεζες είναι λογιστικά καταστήματα τα οποία τοκίζουν, δηλαδή γεννούν εκ του μηδενός χρέος, και το χρέος σήμερα είναι χρήμα και τα χρεόγραφα καταντήσαν να αντικαταστήσουν τα αξιόγραφα. Σήμερα, αυτό που βιώνει ο Έλληνας είναι αποτέλεσμα ευρωπαϊκών οδηγιών, των ποσοστώσεων, οι Κρήτες γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και όλοι οι Έλληνες που ασχολούνται με την πρωτογενή παραγωγή, ότι οι ποσοστώσεις αυτές
διέλυσαν τον πρωτογενή τομέα, μας περιόρισαν δηλαδή την παραγωγή, και η παραγωγή αυτή η οποία περιορίστηκε, φτάσαμε σήμερα να έχει προκαλέσει στους νέους, στις νεότερες γενιές, να απαξιώσουν κτηνοτροφία γεωργία, να φτάνουμε να κατηγορούμε τον Έλληνα ότι δεν παράγει η Ελλάδα, ενώ μας απειγόρευσαν να παράγουμε με ευρωπαϊκές οδηγίες και ποσοστώσεις, τις οποίες τις δέχτηκαν και οι ευρωβουλευτές μας οι εκάστοτε, αλλά και οι εκάστοτε κυβερνήσεις εδώ. Και ενώ θέσαμε βέτο ως κυβέρνηση, αυτή η κυβέρνηση τώρα της Νέας Δημοκρατίας, στην απόφαση των θεσμών της δικαιοσύνης των ευρωπαϊκών θεσμών, όσον αφορά την έρευνα που κάνανε και την απόφαση που βγάλανε ότι το έγκλημα στα Τέμπη ήταν δολοφονία, εμείς θέσαμε βέτο και είπαμε ότι να μην ασχολείστε με τα εσωτερικά θέματά μας, είναι κάτι άλλο. Εδώ βάλαμε βέτο. Βέτο όμως, όταν ψηφιζόταν τα μνημόνια, δεν βάλαμε, γιατί η Τρόικα, αυτό που λέμε Τρόικα για να γνωρίζει ο κόσμος, έχει τρία μέλη. Είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο ιδρύθηκε με κεφάλαια της Ελλάδος και άλλων 43 χωρών το 1944, δηλαδή είναι υπαλληλικός μηχανισμός δικός μας, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έτσι για να γνωρίζουμε. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία είναι το νομοθετικό όργανο. Είναι ο νομοθέτης στην ουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ένα από τα 7 θεσμικά όργανα της Ευρώπης. Άρα η Ευρώπη μας επέβαλε τα μνημόνια, εμείς δεν θέσαμε βέτο, κανένας ευρωβουλευτής ούτε στο πρώτο μνημόνιο το 10, ούτε στο μεσοπρόθεσμο, ούτε το 2012 με την τρικοματική Σαμάρα Βενιζέλου Κουβέλη, ούτε το 2015 με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, κανένας δεν έθεσε βέτο για αυτά τα επέσχυντα, για αυτούς επέσχυντους όρους απεικιοκρατικούς που τέθηκαν στην Ελλάδα και έγινε το παγκόσμιο πείραμα και ακολουθούν και άλλα κράτη τώρα. Σήμερα, για να αλλάξει όλο αυτό το σύστημα, όλο αυτό το σύστημα που δεν μ' αρέσει να το αποκαλώ έτσι, είναι καθεστώς γιατί είναι επιβεβλημένο. Σύστημα είμαστε όλοι εμείς οι άνθρωποι οι οποίοι δημιουργούμε και παράγουμε καθημερινά. Για να αλλάξει όλο αυτό πρέπει να αλλάξει τρόπο σκέψης ο άνθρωπος. Να βάλει ένα φρένο, να πει ότι μέχρι εδώ δεν μου αρέσει αυτό που βιώνω, γιατί σε κανέναν δεν αρέσει αυτό που βιώνουμε, είναι άδικο και το άδικο είναι ίδιο για όλους, κύριε Πιτροπάκη. Ναι. Το άδικο και το δίκαιο είναι ίδιο και για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό, αλλά και για τον δεξιό και τον αριστερό, είτε για τον εφοπλιστή είτε για τον εργάτη. Το άδικο του περιβάλλοντος το οποίο βιώνουμε είναι όμοιο. Άρα, κύριε Ζήτιο, είμαστε μια χώρα που παράγουμε, θα μπορούσαμε να ζούμε πλουσιοπάροχα, να το πούμε έτσι, αλλά υπάρχουν όλα αυτά, οι συμφωνίες, τα μνημόνια που είπατε, και υπάρχει αυτή η μιζέρια, πώς να το πούμε. Πάντως, τώρα με στόχο όλο αυτό, πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει η επανεκκίνηση της οικονομίας και πώς? Γιατί εσείς έχετε, εντάξει, ξέρουμε πολύ καλά τι πρεσβεύει η Ελληνοσυνέλευση και όλα αυτά τα δισεκατομμύρια. Είχατε πει και είχατε δεσμευτεί για 20.000 ευρώ σε κάθε Έλληνα και πολλά άλλα. Πώς μπορεί να αλλάξει αυτό? Και ποια είναι η θέση του πολιτικού φορέα των Ελληνοσυνέλευσης, κύριε Σκίτζο? Πρώτα να απαντήσω στο προηγούμενο, γιατί θέσατε το ερώτημα αν η Ελλάδα παράγει. Εγώ θα πω ότι αυτή τη στιγμή ο μεγαλύτερος εξαγωγέας ελαιολάδου στην Ευρώπη είναι η Γερμανία. Μας αρέσει? Όχι, δεν έχει. Εσείς στην Κρήτη το ξέρετε πολύ καλά. Καλά, εννοείται. Μα υπάρχει στη Γερμανία ένα δέντρο ελιάς. Χωρίς ένα ελαιόδεντρο. Ναι, δεν υπάρχει. Ο μεγαλύτερος εξαγωγέας ζάχαρη. Μα και χυμούς και πολλά άλλα εξάγει η Γερμανία, τα παίρνει από αλλού. Εντάξει, το ξέρουμε αυτό, το γνωρίζουμε. Τα ελληνικά εργοστάσια είναι ζάχαρης για να αγοράζουμε ζάχαρη με μεσίτη τη Γερμανία από τη Βραζιλία. Αυτά θα πρέπει να τα δούμε σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο. Η επανεκκίνηση της οικονομίας γίνεται μόνο με έναν τρόπο. Είναι η βιομηχανική άνθηση της Γερμανίας που βεβαίως κάνει ό,τι θέλει. Εντάξει, αυτό το ξέρουμε. Ναι, κάνει ό,τι θέλει υπό την ανοχή των Ευρωπαίων πολιτών. Ποτέ καμία φωνή δεν ακούστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να θέσει τα θέματα ακριβώς έτσι όπως είναι, να ελέγξει όλες τις συνθήκες και τις συμφωνίες, κρυφές και φανερές, για να μπορέσει να εμφανίσει στον πολίτη της εκάστοτε χώρας και δει τον Ευρωπαίο πολίτη να εμφανίσει τι ακριβώς έχει συμβεί, ούτως ώστε να αποφασίσει ο ίδιος ο Ευρωπαίος πολίτης αν θέλει να τα αλλάξει. Σήμερα κανείς δεν γνωρίζει. Έχουμε φορτώσει πάρα πολλές υποχρεώσεις στον κάθε έναν άνθρωπο
του έχουμε δημιουργήσει μια τεράστια ανασφάλεια για το αύριο, παλεύει συνεχώς και μόνο για το σήμερα σε όλους τους τομείς του, είναι ανασφαλής, είναι φοβισμένος, είναι τρομαγμένος, είναι τρομοκρατημένος από τα ίδια τα κράτη τα οποία έστησε το σύνολο των ίδιων των πολιτών για να προστατεύσουν τα δίκαιά του. Αυτό τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να πάψει. Πώς μπορεί να πάψει? Επιλέγοντας να ενεργοποιηθεί ο ίδιος ο πολίτης. Διότι αν ο πολίτης αποφασίσει ότι δεν θέλει αυτό που ζει, η Ελλήνων Συνέλευσης, έχοντας μια τεράστια ιστορία, πολιτική ιστορία, μια ιστορία αγώνων μέχρι στιγμής, με πολιτική δίωξη του Προέδρου μας, του κ. Αρτέμη Σόρα, είναι ο μόνος πολιτικός αρχηγός μετά την μεταπολίτευση, ο οποίος φυλακίστηκε για τις πολιτικές του πεπιθήσεις. Να αντιληφθούν πόσο πολύ έχει πολεμηθεί η Ελλήνων Συνέλευσης, τι είναι αυτό που πρεσβεύει. Πρεσβεύει το δίκαιο, πρεσβεύει την αλήθεια, πρεσβεύει τον πλούτο, γιατί ο πλούτος υπάρχει, είναι αποδεδειγμένος, είναι κατατεθειμένος μέσα σε παγκόσμιες συμφωνίες, για τις οποίες ποτέ κανένας ούτε σε εθνικό αλλά ούτε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει τοποθετηθεί. Έχουν δανειστεί πολλά ευρωπαϊκά κράτη από τον ελληνικό πλούτο, όπως και η Γερμανία, και ποτέ κανείς δεν ζήτησε τα δανεικά αυτά πίσω. Δεν μίλησε ποτέ κανείς, κύριε Μητροπάκη, για τα πνευματικά μας δικαιώματα. Σήμερα, από τα εκθέματα του Λούβρου, μόνο από την Αφροδίτη της Μήλου, έχουμε διαφυγόντα κέρδη πάνω από 3,5-3 εκατομμύρια από τότε που εκτίθεται στο Λούβρο. Η γλώσσα, αυτή η γλώσσα η οποία αποδίδει την έννοια σε οποιαδήποτε επιστήμη, στο ανώτατο ακαδημαϊκό επίπεδο, όταν θέλουμε να αποδώσουμε ανώτατες έννοιες, μιλούμε μόνο ελληνικά. Τα μαθηματικά, ιερά γεωμετρία, επιστήμες, αστρονομία, όλα αυτά έχουν brand name πάνω. Και αυτό είναι ο Έλληνας. Ακόμα και η ίδια η Ευρώπη. Ναι, αλλά είναι και η παγκόσμια κληρονομιά όμως που, εντάξει, έτσι κι αλλιώς τα φώτα του αρχαίου. Τα φώτα, αποφασίσαμε τα φώτα των Ελλήνων έτσι κι αλλιώς είναι προχρηστή. Ναι. Παγκόσμια κληρονομιά αποφασίσαμε εμείς οι άνθρωποι με δόλιες μεθοδεύσεις, ξεγελώντας μας δηλαδή, να δώσουμε και να δημιουργήσουμε ένα ίδρυμα όπως η UNESCO, το οποίο αποφασίζει τι είναι παγκόσμια κληρονομιά και τι όχι. Δηλαδή εσείς θα δίνατε την κληρονομιά του πατέρα σας σε όλο τον κόσμο? Και αν τη δίνατε, θα θέλατε κάτι γι' αυτό? Και αν μη τι άλλο, έναν σεβασμό? Όχι, αν ήταν στην Ελλάδα, αν ήταν στην Ελλάδα, ναι, γιατί όχι? Γιατί η Αφροδίτη της Μήλου θα μπορούσε να ήταν στο Μουσείο της Αθήνας. Εντάξει, είναι, ναι, παγκόσμια κληρονομιά. Ό,τι βρίσκεται αλλού το πρόβλημα. Παρθενώνας είναι στην Ελλάδα. Πώς βρέθηκε εκεί? Η Αφροδίτη της Μήλου έχει πάνω της, κύριε Μητροπάκη, το αίμα 200 Ελλήνων ανθρώπων. Όταν έγινε η αλλαγή πλοίου στον Πειραιά, ξεσηκώθηκαν οι Έλληνες και έγινε αιματοχυσία. 200 Έλληνες χύσαν το αίμα τους για να μπορέσει να φύγει από την Ελλάδα και να πάει στο Λούβρο. Έγινε μια τεράστια κλοπή. Τον Έλληνα τον κλέβουν και τον εκμεταλλεύονται εδώ και 2.000 χρόνια. Εάν παρατηρήσετε, όλα τα ευρωπαϊκά κράτη έχουν αύξηση του πληθυσμού, τα περισσότερα έχουν διπλασιάσει τον πληθυσμό τους από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Η Τουρκία, η γείτονος χώρα, έχει τριπλασιάσει τον πληθυσμό της. Η Ελλάδα, 8, 10, 8, 10, 8, 10. Ποιος είναι αυτός ο μηχανισμός που απαγορεύει στον Έλληνα να μεγαλουργήσει? Και τι εισπράξαμε εμείς από μια Ευρωπαϊκή Ένωση, πέρα από χλέβη, πέρα από ηρωνία? Μας είπανε τεμπέληδες, μας είπανε άχρηστους. Εμείς θέσαμε τη βάση για αυτό που λένε δυτικό πολιτισμό, θέσαμε τον πλούτο από τον Αλέξανδρο Ωμέγα και μετά για να χτιστεί όλος ο πλανήτης, και αυτή τη στιγμή με δολιευμένες μεθόδους μέσα από κομματικούς μηχανισμούς μας έχουν χωρίσει να μην ενωθούμε οι Έλληνες ποτέ, ενώ μιλάμε για μια Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν παρατάξεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει η δεξιά, η άκρα δεξιά, ο σοσιαλισμός, ο φιλελευθερισμός, η κόκκινη, η πράσινη, η μπλε, η πορτοκαλί, για να μην ενωθεί ποτέ. Άρα για ποια ένωση ανθρώπων μιλάμε? Πού ενώνεται ο Ευρωπαίος πολίτης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αφού δεν ενώθηκε σε εθνικό επίπεδο κανείς? Άρα οι ίδιοι κομματικοί μηχανισμοί, γιατί εγώ δεν είδα καμία Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Γραφείου Εκλογών που υπάρχει σε κάθε χώρα να κάνει μια προεκλογική καμπάνια και να καλεί τους Ευρωπαίους πολίτες να ψηφίσουν,
βάζει τα κόμματα και το κάνουν. Γιατί τα κόμματα σε εθνικό επίπεδο με τα κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ακριβώς το ίδιο και πάνε και εντάσσονται στην ίδια πτέρυγα. Η Ελλήνων Συνέλευση και στις προηγούμενες ευρωεκλογές έθεσε το εξής πρωτοφανές ερώτημα. Γιατί να μην υπάρχει πτέρυγα των Ελλήνων στην Ευρώπη, πτέρυγα των Ιταλών στην Ευρώπη, και όλοι μαζί να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε σε επίπεδο ανθρώπου. Γιατί ο άνθρωπος πρέπει να είναι στο κέντρο της πολιτικής, γιατί η πολιτική είναι ο ίδιος ο άνθρωπος πολίτης. Και μέσα από τον άνθρωπο πολίτη, στην ολότητά του, απορρέει και ο ίδιος ο πολιτισμός. Μάλιστα. Σήμερα δεν έχουμε ούτε πολίτη, ούτε πολιτική, ούτε πολιτισμό. Ωραία, λοιπόν, και έτσι πάντως το αποτέλεσμα, έτσι, γιατί δεν είστε η πρώτη φορά που υποψήφιος, αλλά και δεν κατεβαίνει η Ελλήνων Συνέλευση πρώτη φορά στις εκλογές. Τα αποτελέσματα όμως αυτών των εκλογών δεν είναι αυτά που θα θέλατε. Γιατί? Γιατί λοιπόν ο Έλληνας, ενώ καταγράφει τόσα προβλήματα, όπως έχουμε πει, έτσι, είναι πολλά που μπορούσαμε να μιλήσουμε, εγκληματικότητα, ακρίβεια, υγεία, εργασία, ασφάλεια, όπως λέτε, όλα αυτά, αγροτική παραγωγή. Το αποτέλεσμα όμως για σας δεν είναι καλό. Γιατί πιστεύετε ότι δεν πιστώνετε αυτά όλα που καυτηριάζετε εσείς στους πολίτες? Ξεκινώντας πρώτα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ναι, τα οποία λασπολόγησαν και λασπολογούν πολλά από αυτά ακόμη και σήμερα την Ελλήνων Συνέλευση. Η Ελλήνων Συνέλευση και δύο πρόεδρος μας, ο κύριος Αρτέμης Όρας, έχει κυνηγηθεί τόσο πολύ από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα όσο κανείς άλλος. Δεν έχει κυβερνήσει και δεν έχει διαχειριστεί δημόσιο χρήμα ποτέ και καθόλου, και όμως όλοι αυτοί οι οποίοι διαχειρίστηκαν δημόσιο χρήμα, νομοθέτησαν εναντίον του Έλληνα πολίτη και της ανάπτυξης αυτού, χαίρουν άκρας δημοτικότητας από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, άκρας προώθησης, διότι είναι πληρωμένα από αυτά, το είδαμε και στην περίοδο του COVID, ήταν το μοναδικό μέσο στην Ελλάδα το οποίο είχε κέρδη μεγάλα. Η λασπολόγηση είναι το βασικό, αυτό το οποίο έχει συμβεί, αλλά εγώ θέλω να μείνω στο εξής. Εμείς δεν ήρθαμε για να θέσουμε υποψηφιότητα μία φορά να δούμε αν περνάμε στον Έλληνα πολίτη και από εκεί και μετά να συνεχίσουμε το δρόμο του ο καθένας. Εμείς είμαστε σε πολεμική στάση από την αρχή. Και δύο πρόεδρος μας, ο Αρτέμης Όρας, ήρθε εδώ για να πράξει συγκεκριμένο στόχο και σκοπό. Αυτός είναι η απελευθέρωση του Έλληνα ανθρώπου. Είναι η απελευθέρωση του Έλληνα πολίτη και η αναγέννηση της δημοκρατίας, η επανεγκαθίδρυσή της και η στερέωσή της στη βάση της ίδιας ισολότητας του συνόλου των πολιτών. Σήμερα, αν θέλουμε να μιλήσουμε για ποσοστά, θα πρέπει να συμφωνήσουμε στο ότι η αλήθεια δεν έχει ποσοστά, κύριε Πιτροπάκη. Ναι. Την αλήθεια και ένα μικρό παιδί, άμα την πει, είναι αλήθεια. Το ψέμα όμως, ναι, θέλει ψεύτικες στατιστικές μελέτες, ούτως ή άλλως με ψεύτικα στατιστικά και ψεύτικα στοιχεία μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με ψεύτικα στατιστικά και ψεύτικα στοιχεία υποβαθμίστηκε η δραχμή μπαίνοντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χάνοντας από τη Γερμανία τουλάχιστον 50% της αξίας του νομίσματος. Με ψεύτικα στοιχεία και ποσοστά και μια έκθεση της BlackRock μπήκαμε στο μνημόνιο. Με ψεύτικα στοιχεία και ποσοστά έχουμε το 41% της κυβέρνησης σήμερα, με 47% επίσημη αποχή. Όλα βασίζονται πάνω σε ψεύτικες στατιστικές μελέτες, οι οποίες είναι πληρωμένες από την εκάστοτε κυβέρνηση και δι' την Βουλή, γιατί η Βουλή κυβερνά στην ουσία. Άρα, αν θέλει ο πολίτης να βιώνει σε ένα περιβάλλον ασφαλές, γιατί βλέπουμε σήμερα ότι η ασφάλεια δεν υπάρχει σε κανέναν τομέα, ούτε στην υγεία υπάρχει ασφάλεια, ούτε στις συγκοινωνίες υπάρχει ασφάλεια, στο οδικό δίκτυο δεν υπάρχει ασφάλεια, στα σώματα ασφαλείας βλέπουμε ότι αποστρατικοποιείται το Αιγαίο, το ηθικό του Έλληνα μονίμως βάλεται, νιώθει ανυπεράσπιστος, και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, πέρα από ό,τι άλλο συζητάμε. Το ηθικό ενός έθνους είναι το κυριότερο, γιατί από εκεί ξεκινάει το έθνος, από το ήθος και από το έθος του νου, και γίνεται έθνος ως οντότητα και υπάρχει και δημιουργεί κράτος. Σήμερα εμείς ζούμε το εξής οξύμορο, να ζητούν όλη την εντολή από εμάς να τους βάλουμε ως ευρωβουλευτές, να τους βάλουμε ως κυβερνώντες, να τους βάλουμε ως πολιτικούς επαγγελματίες, που κατάντησε πολιτική επάγγελμα, ενώ είναι λειτουργήμα με μεγάλο βάρος ευθύνης. Και βλέπουμε συνήθως τους celebrities, έτσι, και στα ψηφοδέλτια. Κοιτάξτε, θα μπορούσε όντως να είναι... Εγώ δεν μπορώ να χωρίσω
αυτούς που μπαίνουν μέσα και θέτουν την υψηφιότητά τους, αρκεί να είναι ενεργό μέλος της πολιτείας και όχι να ξεπληρώνουν κάποιες χάρες, τις οποίες είτε τις κάνανε στο παρελθόν, είτε θα τους τις κάνουν μετά. Βλέπετε την κυρία Καϊλή, βλέπετε τον κύριο Γεωργούλη και ούτω καθεξής. Άρα, παιδιά τα οποία βγαίνουν μέσα από κομματικές νεολαίες, τα οποία είναι αποδεδειγμένα, αυτά υπάρχουν ως στοιχεία, βγαίνουν και γίνονται πρώτοι στο γυαλί για να έχουν την αναγνωρισιμότητα και μετά έρχονται και ξεπληρώνουν όλα αυτά με μία θέση γιατί θα υπογράψουν ή δεν θα υπογράψουν κάτι τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτό είναι απαράδεκτο. Αυτό δείχνει ότι ο άνθρωπος βάζει τιμή στην ύπαρξή του. Ο πολίτης δεν έχει τιμή. Ο άνθρωπος δεν έχει τιμή με την έννοια της τιμής του προϊόντος. Έχει τιμή ως αξία ο ίδιος ο άνθρωπος και αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο, δεν μπορεί να πωληθεί, δεν μπορεί να αγοραστεί. Α, έτσι ήταν οι προγονείς μας. Έτσι πρέπει να γίνουμε και εμείς. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τζίγο, τελειώνει ο χρόνος. Είσοδος, έτσι, ζητάτε, με όποιο το αποτέλεσμα, λοιπόν, η Ελλήνων Συνέλευση συνεχίζει, αυτό το καταλάβαμε. Ζητάτε την είσοδο στην Ευρωβουλή και το κόμμα των Ελλήνων Συνέλευσης και ζητάτε την ψήφο των πολιτών για να αλλάξει προς το καλύτερο η Ελλάδα. Ποιο είναι το μήνυμά σας προς τους πολίτες? Αυτό το οποίο πάντα ζητούσαμε και πάντα ζητούμε είναι την ενεργοποίηση των ίδιων των ανθρώπων. Θα πρέπει ο πολίτης, ο Έλληνας, να αντιληφθεί το περιβάλλον στο οποίο ζει, να αντιληφθεί ότι το περιβάλλον στο οποίο ζει δεν είναι φυσιολογικό, ούτε στην οικονομία. Μα γι' αυτό φεύγει στο εξωτερικό πολύ νεολαία, έτσι. Ούτε στην για να βρει εργασία. Διώξαμε όλους τους παραγωγικούς ανθρώπους, πάνω από 1 εκατομμύριο παραγωγικοί. Τους αξιόλογους. Αξιόλογους, αξιόλογους, σωστά. Με πτυχία, με περγαμηνές. Με περγαμηνές, αυτό θέλω να πω. Τους διώξαμε και αυτή τη στιγμή ούτε στην οικοδομή, ούτε στον τομέα της υγείας, ούτε και στις πιο απλές καθημερινές εργασίες δεν έχουμε ανθρώπους, ούτε εργατικό δυναμικό, ούτε επιστημονικό προσωπικό, να μπορούμε να πληρώσουμε τις θέσεις. Η Ελλήνων Συνέλευσης πρόταξε από την πρώτη στιγμή έναν πλούτο για να μπορέσει να απελευθερωθεί ο άνθρωπος. Υπάρχει αυτός ο πλούτος. Σήμερα υπάρχει σχέδιο, κύριε Τζίτζιο, υπάρχει σχέδιο για ένα καλύτερο μέλλον. Αυτό ήθελα να πω. Ναι. Είναι 4 πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας είναι ο πλούτος που είναι απαραίτητος, ο οποίος είναι υπαρκτός, υφίσταται, αλλά κανείς δεν θέλει να μας φέρει σε επαφή με τον πλούτο αυτόν. Είναι ένα παράλληλο ποτάμι το οποίο εμείς δεν το βλέπουμε γιατί μπαίνουν οι κομματικοί μηχανισμοί ανάμεσα και αυτό τρέχει πίσω από το τραπεζικό σύστημα χωρίς να το δούμε εμείς. Ο πρώτος είναι ο πλούτος, ο δεύτερος είναι η στρατηγική. Το στρατηγικό σχέδιο της Ελλήνων Συνέλευσης είναι τεράστιο σε όλους τους τομείς, με τεράστια εξειδίκευση από πολλούς ανθρώπους για το πώς μπορεί να αλλάξει ο κάθε τομέας. Ο τρίτος πυλώνας είναι το σχέδιο σε εθνικό επίπεδο όσον αφορά την εγκαθίδρυση της δημοκρατίας μέσα από το σύνολο των πολιτών και ο τέταρτος πυλώνας είναι ο ίδιος ο πολίτης. Είναι η δύναμη των Ελλήνων πολιτών. Ζητούμε από όλους τους Έλληνες πολίτες, τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού, να αποφασίσουν, να σκεφτούν με τα μάτια της λογικής για ποιον λόγο έχει κυνηγηθεί η Ελλήνων Συνέλευσης και ο πρόεδρός μας ο κύριος Αρτέμης Σόρας τόσο πολύ. Έχει κυνηγηθεί διότι πρεσβεύει και αναζητά την απελευθέρωση του ανθρώπου, είτε του Έλληνα είτε του Ευρωπαίου, ο άνθρωπος είναι ένας, είτε σε παγκόσμιο επίπεδο, να μπει πάλι στο κέντρο, σε μια ανθρωποκεντρική πολιτική, να γυρνούν όλα γύρω από τον άνθρωπο και όχι γύρω από το κεφάλαιο, όπως γίνεται σήμερα που υπάρχει κεφαλαιοκεντρισμός, για να μπορέσει να βιώσει ο άνθρωπος με ασφάλεια και υγεία μέσα στο περιβάλλον, όπου αυτός και το περιβάλλον είναι ένα. Ζητούμε να μας δώσει την δύναμή του, την ίδια του την ύπαρξη που είναι η ψήφος του, να σκεφτεί σοβαρά, να αποφασίσει να μην αποφασίσει πάνω σε μια συζήτηση ελαφρά, να το σκεφτεί, να δώσει τη βαρύτητα την οποία έχουν κάθε εκλογική αναμέτρηση και 2 ευρωεκλογές, να προσέλθει στις κάλπες, να ψηφίσει, γιατί τα ποσοστά της αποχής είναι τεράστια, έχει απαξιωθεί η διαδικασία των εκλογών, να ψηφίσουν οι πολίτες και να επιλέξουν Ελλήνων Συνέλευσης. Η Ελλήνων Συνέλευσης διαθέτει όλα τα στοιχεία, όλους αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι είναι αδιαπραγμάτευτοι, είναι αδέσμευτοι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέω, και έχουν ένα μόνο στόχο και σκοπό, το κοινό όφελος του Έλληνα πολίτη.
Μάλιστα. Πολιτικός φορέας λοιπόν, που είναι έτοιμος για τις εκλογές. Δύο εβδομάδες, λίγες μέρες λοιπόν είναι οι εκλογές και ευχόμαστε προσωπική επιτυχία σε εσάς, κύριε Τζίτζιο. Να σας ευχαριστήσουμε για τον χρόνο σας και τον αγώνα που κάνετε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μας αναπτύξατε έτσι το πρόγραμμα των Ελλήνων Συνέλευσης. Να είστε καλά. Καλά, κύριε Πιτροπάκη. Η δύναμη βρίσκεται πάνω στην ένωσή μας. Αυτό θα πρέπει να το θυμόμαστε και να θυμόμαστε επίσης ότι η Ελλήνων Συνέλευσης ήρθε για να μείνει. Γιατί πρεσβεύει την φυσιολογία, την ίδια τη φυσιολογία του ανθρώπου. Και αυτό πρέπει να επικρατήσει. Μάλιστα. Ευχαριστώ για τον χρόνο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια σας. Αυτά κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι από τον κύριο Τζίτζιο Στέργιο που μετέχει ως υποψήφιος στον αγώνα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως τονίζει και ο ίδιος, με πρόγραμμα της Ελλήνων Συνέλευσης. Στις ευρωεκλογές λοιπόν, όπως τονίζεται, ψηφίζουμε Ελλήνων Συνέλευσης ώστε να γίνει η αρχή.